σε τραγική οικονομική κατάσταση βρίσκεται το Ευθύμιο Κέντρο στην Κόρινθο. Αυτές τις ημέρες, μάλιστα, θα απολυθούν 15 εργαζόμενοι και αν δεν βρεθούν χρήματα σύντομα, θα απολυθούν και οι υπόλοιποι, γεγονός που θα οδηγήσει στο κλείσιμο του κέντρου. Το Ευθύμιο αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 153 παιδιά, ενώ άλλα 30 βρίσκονται σε λίστα αναμονής. Η πρόεδρος του κέντρου έχει στείλει επιστολή για το θέμα στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και στον Πρωθυπουργό. Δεν έχει λάβει ωστόσο ακόμα καμία απάντηση. Είναι γεγονός ότι ετοιμάζουμε 15 απολύσεις τώρα, διότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ και μιλήσαμε και με τον κύριο Πετρόπουλο, μιλήσαμε και με το εργατικό κέντρο να δούμε τι θα κάνουμε. Οι απολύσεις χρειάζονται και αποζημίωση. Εμείς δεν έχουμε ούτε και την αποζημίωση να δώσουμε. Τα παιδιά είναι απλήρωτα 2 μήνες, πάμε στον τρίτο τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία, όποια πόρτα και να έχουμε χτυπήσει από υπουργεία και που θα είναι όλες κλειστές. Και θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Τι θα γίνουν 153 παιδιά συν λίστα αναμονής που είναι 30 και 27 εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν 15 χρόνια και εργάζονται εδώ. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γίνει? Πιστέψτε με ότι δεν κοιμάμαι. Έχω τόσο πολύ στεναχωρηθεί αυτές τις μέρες. Η τελευταία μας ελπίδα ήταν και είπε το προσωπικό ότι δεν δεχόμαστε τις απολύσεις, θα πάμε και στο εργατικό κέντρο, θα πάμε και στο Υπουργείο, θα πάμε και όπου να είναι. Τι να κάνουν, έχουν δίκιο τα παιδιά. Να προσφερθούμε, λένε να δουλέψω 1-2 μήνες χωρίς. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ μπαίνω μέσα, το να προσφερθούν αυτοί να είναι εδώ, αλλά μπαίνω μέσα μετά και δεν θα έχω να πληρώνω το ΙΚΑ. Γιατί μόνο το ΙΚΑ είναι 12.000 το μήνα. Μόνο το ΙΚΑ. Σε ποιους έχετε απευθυνθεί, κύριε Νικολοπούλου? Έχουμε απευθυνθεί, έχουμε στείλει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουμε στείλει στην Υπουργό επιστολή, στην Υφυπουργό και στον Πρωθυπουργό. Εάν θέλετε να σας δώσω την επιστολή, να την διαβάσετε. Απάντησε εδώ και 1,5 μήνα. Δεν έχουμε πάρει καμία. Προσπαθούμε με τον κύριο Μπεγλίτη, με τον Υπουργό, μήπως κάνουμε κάτι. Προσπαθεί και αυτός, αλλά και αυτόν τον κοροϊδεύουν από ό,τι φαίνεται. Από όπου και να πω, δεν έχω πού να πιαστώ. Η τελευταία λύση είναι η ελπίδα. Τώρα τα παιδιά να πάνε μόνα τους, και εγώ θα πάω μαζί τους στο εργατικό κέντρο, για να μην απολυθούν. Μήπως και βάλουν το μυαλό και βάλουν το χέρι στην τσέπη και βοηθήσουν τουλάχιστον να μην απολυθούν τα παιδιά. Διαφορετικά το προσωπικό απολύεται. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα δεν έχει πάρει κάποια λεφτά. Ποιο μήνα? Όχι, δεν τελειώνει αυτός ο μήνας. Δεν υπάρχει άλλος μήνας. Διότι ήδη έχω μπει μέσα. Είναι απλήρωτα τα παιδιά. Χρωστάμε στο προσωπικό. Εάν τους τραβήξω και παραπέρα, τότε θα πρέπει να πουλήσω και το κέντρο. Τότε θα πρέπει να πουλήσω και το κέντρο, άμα τραβήξει παραπέρα. Είναι σοβαρή κατάσταση αυτή. Δεν είχαμε έρθει ποτέ σε αυτό το σημείο, διότι και ο κύριος Χιούτης που μας έκανε την καταγγελία μετά ότι εμείς δεν είμαστε, που ήταν η πιστοποίηση, ότι η πιστοποίηση δεν ήταν σωστή και μας έστειλε στο Συμβούλιο Επικρατείας επάνω και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Συμβούλιο επάνω το ελεκτικό, το οποίο είχε γράψει αυτά που ήθελε και το ελεκτικό δεν το πέρασε και είμαστε και από την Ομαρχία χωρίς να μπορούμε, ενώ στην Ομαρχία υπάρχουν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό που ήταν περσινά 80.000 ευρώ να πάρουμε και τα οποία δεν μπορούμε να τα πάρουμε τώρα, διότι μας έκοψε το ηλεκτρικό. Εμείς μέχρι σήμερα, δηλαδή από γονείς έχουμε ζήσει, από τους ίδιους από εμάς που πληρώνουμε, από τα ταμεία τους και από τις δωρεές. Αλλά δεν πάει, δεν φτάνει, δεν έχει μέχρι εκεί. Χρωστάμε τον ένα μήνα, χρωστάμε τον άλλο μήνα. Δηλαδή κάθε μήνα εμείς στέλνουμε 35.000 ευρώ μόνο για τους εργαζόμενους. Συν 10-12 το ΙΚΑ, εφορία, ρεύμα, λειτουργικά έξοδα, πετρέλα, ρεύμα, τροφία για τα παιδιά. Τρώνε μέσα τα παιδιά. Και ρωτάω εγώ τώρα τι κάνω. Το κάνω δασιά. Τους ανακοινώσαμε στα παιδιά ότι η παιδιά δεν παίρνει άλλο. Το καταλαβαίνουν και μόνοι τους. Ότι δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να πέσουν οι απολύσεις. Είναι όλοι τώρα, καθώς καταλαβαίνεις, στεναχωρημένοι και μαραμένοι. Πόσα άτομα θα απολύσετε δηλαδή σε περίπτωση που γίνει αυτό? Πρώτη δόση πρέπει να απολύσω 15 άτομα. Η μισή. Τους μισούς. Και μετά τους υπόλοιπους. Πείτε μου εσείς, παιδιά, τι μπορώ να κάνω. Πριν τα Χριστούγεννα, το Νοέμβρη, απευθυνθήκαμε στο καζίνο και μας έδωσε το καζίνο 30.000 ευρώ και έτσι μπορέσαμε και τους δώσαμε ένα μέρος από το μισθό τους και ένα μέρος από τη δωρεά, από το δώρο.
Διαφορετικά θα ήταν απλήρωτη ακόμα και πριν τον Νοέμβριο. Του Νοεμβρίου πληρώσαμε αυτά που μας έδωσε το καζίνο. Δεκέμβρης, Ιανουάριος, Φεβράριος, τώρα είναι τα παιδιά απλήρωτα.